Για πάμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτούς που κάνουν το πιτό γύρω challenge στο YouTube. Λοιπόν, πρώτα είναι εσύ φίλε που κάνεις το πιτό γύρω challenge στο YouTube. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνεις. Θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι πώς τρως. Βάζετε μερικέ και χρονόμετρο και βάζετε ας πούμε εκεί 5 λεπτά, 10 λεπτά ας πούμε. Αν το τελειώσω σε 2 λεπτά θα γαμάω ρε φίλε. Ενώ αν δεν το τελειώσω πάω ένα αυγό στο κεφάλι μου. Τι μαλακίες είναι αυτές ρε φίλε μου. Θέλεις, φάτο με την ησυχία στο σουβλάκι σου. Ποιος ο λόγος να το κάνεις στο YouTube? Μην το κάνετε αυτό στο YouTube. Το YouTube δεν είναι για μαλακίες να κάνετε σουβλάκι challenges ή πιτόγυρο ή όπως το διάολο το λέτε. Μην το κάνετε αυτό στο YouTube. Αυτό ήταν ένα κακό για εσάς, γιατί θα φάτε και πολύ cracks προς τα comments. Θα φάτε και πολλά dislike, οπότε αυτοί που σας κάνουν dislike θα φάτε πολύ cracks με γενικότερα στο κανάλι σας. Και όχι μόνο σε αυτό το βίντεο και στα άλλα που θα ανεβάζετε. Λοιπόν, πρώτο ήταν αυτό, πάμε να μιλήσουμε για τα άλλο. Το ξέρω ότι πολλοί από σας θέλετε να πάρετε views και το βλέπω σε κάθε βιντεάκι σας. Όχι σε κάθε βιντεάκι σας. Λοιπόν, το βλέπω σε πολλά κανάλια. Αν βάλετε πιτόγυρο challenge στο YouTube θα δείτε πάνω από 1000 views. Πάμε να το κάνουμε λίγο μαζί. Πιτόγυρο challenge. Να δούμε. Κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πόσα views παίρνουν δηλαδή. Ποιος ο λόγος να θέλετε ρε παιδιά να δείξετε? Κοίτα εδώ πόσα βιντεάκια υπάρχουν. Κοίτα. Και ξαναλέω, το καταλαβαίνω ότι θες να πάρεις views και subs, αλλά εμάς μας ρωτάς αν θέλουμε να σε δούμε εσένα να τρως κάπως έτσι ή κάπως χειρότερα, δηλαδή κάπως έτσι. Μας ρωτάς εμάς αν θέλουμε να σε δούμε. Τρως μεγάλο κράσιμο στο κανάλι σου. Θες να πας και στα άλλα βιντεάκια σου. Πιστεύω το κανάλι το κάνεις για να έχεις καλό content, να άλλο περιεχόμενο ρε φίλε. Και βλέπω εκεί πέρα πας και ανεβάζει ένα σουβλάκι πιτόγυρο challenge. Είσαι σοβαρός τώρα? Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε να το τρως. Μερικοί είστε σε φάση πώς να μεγαλώσει το κανάλι μου στο YouTube. Πώς άραγε, τι να κάνουν? Gaming video vlog. Ωχ, κάτι μου ήρθε ρε. Πιτόγυρο challenge. Αυτό το βίντεο παιδιά είναι, αυτή είναι μια νέα σειρά που ονομάζεται ας συζητήσουμε για μερικά πράγματα. Κάντε ένα like and subscribe γιατί μόνο θέλετε να κάνω και άλλο επεισόδιο αυτής της σειράς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και βάλτε καλά στο μυαλό σας αυτό που σας είπα.